ξεκινάτε, βρίσκεστε στο μείον 20. Αυτή η αλλαγή στο ημίχρονο όμως πώς ήρθε, τι είπατε δηλαδή, ποια ήταν η συμβουλή του coach που σας ηρέμησε τόσο και βγήκατε με τέτοια ηρεμία και τέτοιο πάθος στο τρίτο δεκάλεπτο? Τίποτα, θα το ξαναπώ. Το είπα και μέσα στον τάφο του Ινδού. Ο coach πήγε στο ημίχρονο, ήταν απόλυτα ήρεμος. Μας ηρέμησε πάρα πολύ. Ξέρει τι παίκτρες έχει και νομίζω ότι αυτό που μας έλειπε εκείνη την ώρα, το καθαρό το μυαλό και η ηρεμία, μας τα μετέδωσε και καταφέραμε να κερδίσουμε. Βγήκες καθόλου? Νομίζω όχι. Και μια παρατασούλα χρειαζόταν δηλαδή να παίξεις ένα 45 λεπτό? Όχι, εντάξει, νομίζω ότι 40 ήταν αρκετό για να έχουμε αυτό. Αυτή η διαφορά όμως από τον πρώτο στο δεύτερο, θέλω να πω, τι ήταν το τόσο κακό που κάνατε στην αρχή, γιατί είχατε μπει με τέτοιο τρόπο, ή ίσως έφταιγε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε να χάσει τίποτα? Θεωρώ ότι καταρχήν νομίζω φέτος είναι μια χρονιά που στα περισσότερα παιχνίδια πάντα ξεκινάμε κακά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, νομίζω μπαίνουμε ασυγκέντρωτοι αρκετά. Δεν ξέρω τι φταίει στα κεφάλια μας, δεν μπορούμε να αποποιηθούμε τις ευθύνες μας σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν και πάρα πολύ εύστοχος στην αρχή, έτσι. Δηλαδή τα ποσοστά ήταν εκπληκτικά. Παρ' όλα αυτά, okay, ένα παιχνίδι είναι 40 λεπτά. Σίγουρα μένεις στο παιχνίδι, δεν έχεις άλλη επιλογή, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι που κρίνεται ο τίτλος. Μένεις στο παιχνίδι, αλλάζεις τακτικές και ανάλογα με την τακτική που σου προσφέρει κάτι πιο πολύ, κερδίζεις το μάτς. Ξεκινήσατε μια χρονιά περίεργα. Αλλάξατε προπονητή, μάλλον δεν αλλάξατε προπονητή. Έφυγε ο coach ο Ζίμπαρτς, ανέλαβε σαν head coach ο μέχρι τότε βοηθός, το coach ο Νίκλας. Μείνατε εκτός κυπέλου. Τι γεύση σας αφήνει όμως όλο αυτό? Νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι λίγο γλυκόπικρη, θα την πω εγώ. Θεωρώ ότι πετύχαμε το στόχο μας, το να περάσουμε στην Ευρωλίγκα. Ήταν ο πρώτος και κύριος στόχος της χρονιάς. Το πετύχαμε, πήγαμε στην Ευρωλίγκα. Νομίζω σταθήκαμε σε αρκετά μάτς αξιόμαχα. Κάναμε μια νίκη. Σίγουρα θα μπορούσαμε και μερικές ακόμα. Μισό λεπτό. Μου φωνάζει, δεν το βλέπεις. Σίγουρα μετά συνεχίσαμε με ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα, το οποίο ήταν να μην παραστούμε καν στο κύπελο. Και ειδικά εδώ μέσα χάσαμε τον Παναθηναϊκό. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι το να κερδίσουμε το πρωτάθλημα ήταν μονόδρομος. Δεν είχε κάτι άλλο. Και κάτι τελευταίο. Είναι κλεισέ να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι το λιμάνι σου πλέον? Θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσει να είναι και το λιμάνι μου μέχρι το τέλος της καριέρας μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια που είχε να γιορτάσεις.